Αυτή είναι η στιγμή που ο ένας από τους δράστες κατεβαίνει από το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και κατευθύνεται ξημερώματα Κυριακής του Πάσχα στο περίπτερο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού. Μετά από λίγη ώρα και δεύτερος δράστης βγαίνει από το όχημα κλέβοντας πάγο και κάρβουνα. Την εικόνα που εξασφάλισε η Κρήτη TV αντίκρισε η ιδιοκτήτρια του περιπτέρου που βλέπει το περιπτερό της για άλλη μία φορά να παραβιάζεται. Ερχόμενοι λοιπόν σήμερα το πρωί, είδαμε ότι λείπουν κάποια πράγματα και να επαναλάβω ότι δεν είναι η αξία των πραγμάτων, δηλαδή ότι πήραν 20 ευρώ πράγματα, αλλά είναι η πέμπτη φορά που έρχονται στο μαγαζί. Έχουμε αναγκαστεί να κάνουμε ολόκληρο εγκατάσταση σύγχρονο για να κλειδώνουμε το μαγαζί κάθε μέρα. Όπως είπε η ίδια στην κάμερα της Κρήτη TV, λόγω της ημέρας αποφάσισε να ανοίξει αργότερα από ό,τι συνήθως το περίπτερο. Ωστόσο, όταν έφτασε εκεί, την περίμενε αυτή η δυσάρεστη έκπληξη. Εμείς στο μαγαζί το ανοίγουμε καθημερινά 5.30 ώρα το πρωί. Σήμερα, λόγω του Πάσχα, είπαμε να καθυστερήσουμε λίγο να ανοίξουμε και ήρθαμε 7 η ώρα. Εκείνοι λοιπόν προλάβανε και ήρθαν τις 6:20 ακριβώς. Έντρομοι και απογοητευμένοι, ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία με τη σήμανση να καταγράφει τα δαχτυλικά αποτυπώματα. Ενώ στο υλικό που κατέγραψαν και οι κάμερες ασφαλείας διακρίνονται τα πρόσωπα των δραστών. Φαίνονται και στην κάμερα, με τα πρόσωπά τους ακάλυπτα. Το σώμα τους που είναι γεμάτο τατουάζ, παιδιά, αυτό θέλω να τονιστεί, ακάλυπτο. Δεν είναι η αξία των πραγμάτων που πήρανε πάγους. Κάποια κάρβουνα που είχαμε έξω, κάποιες σκούτες. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ήρθαν, πήραν τα αποτυπώματά τους. Το περίπτερο ήταν πολύ καλά ασφαλισμένο, γι' αυτό και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, με τους επιτίδιους να μην επιχειρούν να μπουν στο εσωτερικό του περιπτέρου.